θα συνεχίσουμε την ομιλία με θέμα την οικογενειακή ζωή και πώς αυτή εξελίσσεται και πώς μπορούμε και εμείς να βάλουμε τις βάσεις ώστε η οικογενειακή ζωή να είναι αρμονική, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και πολλές φορές ξεκινούν από πολύ νωρίς, ενώ μπορούν να αντιμετωπιστούν και πολύ νωρίς, και σε αυτό μπορούν να βοηθήσουμε όλοι μας, οι γονείς, στις νέες οικογένειες, βοηθώντας τα παιδιά μας πριν, από πολύ νωρίς, από την παιδική τους ηλικία, βάζοντάς τους τις σωστές ηθικές αξίες στη ζωή τους, αλλά και αργότερα, ακόμα και οι γιαγιάδες όταν μιλάνε στα εγγόνια τους, μπορούν να τους διαμηνύουν πολλά πράγματα στη ζωή τους, προκειμένου να τα βοηθήσουν να δουν τελικά τι είναι το ηθικό στη ζωή μας, που μας βοηθάει πάρα πολύ για να δημιουργήσουμε και μία στερεωμένη οικογένεια. Έτσι είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά και θα συνεχίσουμε και σήμερα να πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και μέσα από τους λόγους του Αγίου Παϊσίου, που πάντοτε πάρα πολλοί γονείς, πάρα πολλοί άνθρωποι πήγαιναν και τον ρωτούσαν για να μάθουν πράγματα και πώς να βοηθηθούν, αλλά και νέα παιδιά και νέες κοπέλες για το βήμα που θέλουν να κάνουν το επόμενο στη ζωή τους που έχει να κάνει με την οικογένεια, και πάντοτε είχε να τους πει κάτι πάρα πολύ ευλογημένο, και θα δείτε και στη συνέχεια ότι είπε και κάτι που το δυστυχώς πολλά από αυτά τα συναντούμε λοιπόν και σήμερα. Επομένως λοιπόν, πάνω απ' όλα πρέπει να βάλουμε μία καλή αρχή στην οικογενειακή μας ζωή. Επομένως, στο ερώτημα που πολλές φορές τα νέα παιδιά θέτουν είναι «Θέλω να βρω ένα αγόρι, μία κοπέλα, τι θα πρέπει να κοιτάξω, τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να δω πρώτα». Οπότε αν κάποιο παιδί ρωτήσει τη μητέρα του ή ρωτήσει τον πατέρα του ή ρωτήσει τη γιαγιά του, πρέπει κάτι να το απαντήσουμε σε αυτό. Αν δεν ρωτήσει κάποιον πνευματικό, κάποιον ιερέα δηλαδή, να του πει την άποψή του, εκείνο που θα πρέπει να το απαντήσουμε είναι ότι δεν θα πρέπει το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξουμε, αν είναι πλούσια, ευκατάστατη η κοπέλα ή αντίστοιχα το αγόρι, ή αν είναι όμορφος ή όμορφη, γιατί αυτά έρχονται, παρέρχονται και τελικά τι μένει από όλα αυτά. Αλλά να προσπαθήσουμε να δούμε αν ο άνθρωπος που θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας είναι απλός άνθρωπος, αν μπορεί να είναι ταπεινός, δηλαδή στην ουσία τι να έχει αυτό που λέμε εσωτερική ομορφιά. Αυτό είναι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης να έχει και σεβασμό, το πρώτο και κύριο, και σεβασμό προς το Θεό. Γιατί τότε αν έχει σεβασμό προς το Θεό, σίγουρα προσπαθεί να είναι και ταπεινός ή ταπεινή αντίστοιχα η κοπέλα, ώστε αυτό που λέμε να μπορέσει να πιαστεί χέρι-χέρι το ζευγάρι, να πιαστούν μεταξύ τους και να πιαστούν και μαζί τους, μαζί με τον Χριστό, και να πορευθούν στο δύσκολο αυτό κακό, θα έλεγα, ρεύμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, που προτρέπει τα νέα παιδιά να ακολουθούν άλλους δρόμους στη ζωή τους, και ειδικά στην έγκαμη ζωή. Και όταν ρώτησαν τον Άγιο και του είπαν «Ωραία, αν βρω μία κοπέλα κάπως έτσι ή ένα αγόρι κάπως έτσι, τι πρέπει να κάνω μετά?» Και είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον ο Άγιος Παΐσιος. Είχε πει ότι το πρώτο που θα κάνεις είναι να το πεις πρώτα
σε κάποιο συγγενικό σου πρόσωπο. Δεν είπα ευθείας στην μητέρα ή στον πατέρα, σε κάποιο συγγενικό σου πρόσωπο να το συζητήσεις και μετά, αφού το κάνεις αυτό, θα πας και μαζί με την κοπέλα ή το αγόρι στους γονείς που θα το ξέρουν και το συγγενικό πρόσωπο που μπορεί να έχουν μιλήσει και λίγο πιο πριν και θα μιλήσουν όλοι μαζί για να πούν αυτό το οποίο σκέφτονται για τη ζωή τους, για το πώς θα συνεχίσουν. Και στη συνέχεια λέει κάτι πολύ ωραίο, να κάνουν τον αραβώνα, να πάρουν δηλαδή τις δύο βέρες, να έρθουν να τις ευλογήσουν, να αραβωνιαστούν και στη συνέχεια να μην περάσει πάρα πολύ καιρός, μην περάσουν δηλαδή 2, 3, 4, 5 χρόνια μέχρι να παντρευτούν, αλλά να σύντομα να μπορέσουν λοιπόν να παντρευτούν, για να μπορέσουν η σχέση τους να διατηρηθεί στα πλαίσια αυτής της καθαρότητας την οποία λέμε, του σεβασμού, που δεν θα μπουν μετά άλλοι παράγοντες οι οποίοι θα επηρεάσουν το ζευγάρι και θα δείτε πώς επηρεάζουν το ζευγάρι, γιατί πολλές φορές λέμε ότι εντάξει, μα πώς μπορούν να διατηρήσουν τα ζευγάρια την παρθενία τους και αυτό τι σημασία έχει στη ζωή τους, αυτό το να το διατηρήσουν πριν το γάμο. Και όμως πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα δούμε συνέχεια γιατί, με κύριο επιχείρημα ότι αν το πράξουν αυτό και προσπαθήσουν και το καταφέρουν, έχουν, ας το πούμε έτσι και λίγο έτσι χαριτολογώντας, ένα μπόνους παραπάνω από τον Κύριο. Δηλαδή τους χαριτώνει ο Κύριος ακόμα περισσότερο. Και βεβαίως να πρέπει να καλλιεργήσουν στο διάστημα αυτό αυτή τη σπουδαία την αρετή της αγάπης. Και έτσι σιγά σιγά βάζουν τα πρώτα έτσι λιθαράκια ξεκινώντας αυτή τη νέα ζωή. Με αυτά έτσι τα 2-3 λόγια μπορούμε να τους συμβουλέψουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας πώς ωραία μπορούν να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Και όταν καλλιεργήσουν λοιπόν την αρετή της αγάπης, τότε έχουν μαζί τους και τον Χριστό και μένει μαζί τους. Μαζί τους πορεύεται μαζί τους, και δεν έχουν ουσιαστικά να φοβεθούν και τίποτα. Ακόμα λέει και όταν έλεγε ο Άγιος υπάρχουν πολύ φυσιολογικά δυσκολίες στην αρχή. Έφερε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Λέει, γέροντα, ξέρετε, έχουμε και κάποιους πειρασμούς και κάποιες δυσκολίες. Και τους έφερε ένα παράδειγμα με ένα σπουργίτι, ένα πουλάκι. Λέει, όταν πρωτογεννηθεί, όταν αρχίζει σιγά σιγά και πρέπει να βρει μόνο του την τροφή στην αρχή, δυσκολεύεται. Όταν ετοιμάζεται να πετάξει στην αρχή, πάλι δυσκολεύεται. Σιγά σιγά, στην αρχή μαθαίνει, θα πέσει λίγο, θα ξανασηκώσει τα φτερά του, θα κάνει περισσότερη ώρα να βρει την πρώτη φορά τροφή, την άλλη φορά θα βρει λίγο πιο γρήγορα την τροφή του, και σιγά σιγά βλέπουμε ότι στην αρχή υπάρχουν δυσκολίες, αλλά να που μετά οι δυσκολίες με την επιμονή, την ταπείνωση αρχίζουν και εξομαλύνονται, αρχίζουν σιγά σιγά και ξεπερνιούνται. Γι' αυτό λέμε λοιπόν και τη φράση ότι κάθε αρχή είναι και δύσκολη, αλλά όταν μπουν σωστές αρχές, οι δυσκολίες φυσικά αυτές αντιμετωπίζονται όλο και πιο γρήγορα. Ή για παράδειγμα, πολλές φορές οι φοιτητές αγωνιούν να πω πολύ δύσκολα τα μαθήματα στην αρχή στη σχολή, πώς θα τα καταφέρω, πώς θα πάρω το πτυχίο. Στην αρχή δυσκολεύεται, μετά στην πορεία να που τα καταφέρνει και παίρνει και το πτυχίο του και γίνεται και καλός μετά στη συνέχεια στη ζωή του. Πολλές φορές ρωτούσαν, λέει, τον Άγιο, πειράζει, λέει, αν η κοπέλα είναι μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη, αν παίζει ρόλο η ηλικία, είναι δηλαδή πολύ μεγαλύτερη ή πολύ μεγαλύτερος ο σύζυγος. Λέει ότι εντάξει, λέει, το να είναι 2, 3, 5, 6, 7 χρόνια δεν πειράζει, λέει, το να υπάρχει αυτές οι διαφορές. Δεν είναι λόγος, λέει, για να μην
να μην παντρευτούν. Όταν αρχίζουν όμως και οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες, τότε εντάξει, ίσως υπάρχουν και δυσκολίες όσον αφορά στο θέμα της επικοινωνίας. Μετά, ένα άλλο θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς νέους και νέες, αλλά και στα ζευγάρια μεταξύ τους, είναι η διαφορά του χαρακτήρα μεταξύ στο ζευγάρι, του άνδρα και της γυναίκας, της γυναίκας και του άνδρα. Και σε αυτή την περίπτωση έλεγε ο Άγιος ότι δεν είναι πρόβλημα, λέει, αυτό. Αντίθετα, λέει. Είναι μεγαλύτερη ευλογία, λέει, όταν οι χαρακτήρες στο ζευγάρι είναι, λέει, διαφορετικοί. Γιατί θα μπορέσουν ουσιαστικά με ένα πλάνισμα, έτσι όπως λέει ο Μαραγκός, αν έχει κάποιο εξόγκωμα, λέει, το ξύλο, με ένα πλάνισμα αυτό λιένεται. Δηλαδή, αν, ας πούμε, η γυναίκα είναι, ας πούμε, δύσκολος χαρακτήρας ή ο άντρας είναι δύσκολος χαρακτήρας, όπως το ξύλο που μπορεί να προεξέχει μία μύτη, με λίγο πλάνισμα, με λίγο συζήτηση, με λίγο όλο αυτό, λιένεται, αντιμετωπίζεται και ξεπερνιέται αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα. Άλλωστε, λέει, έλεγε και το άλλο πολύ σημαντικό, ότι η διαφορά, λοιπόν, των χαρακτήρων, στη διαφορά μάλλον των χαρακτήρων κρύβεται, λέει, και η αρμονία, λέει, του Θεού. Και τους φάνηκε πολύ περίεργο που το έλεγε αυτό ο Άγιος. Πώς γίνεται, δηλαδή, άμα είναι τόσο διαφορετικοί οι χαρακτήρες, μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να επικοινωνήσουν μεταξύ τους? Τους φαίνονταν πάρα πολύ περίεργο. Και όμως σου είπε ένα παράδειγμα, λέει, φανταστείτε, λέει, ένα ζευγάρι όπου στο σπίτι ήταν και οι δύο άνθρωποι πάρα πολύ νευρικοί. Στο σπίτι, λέει, θα γινόταν ο κακός χαμός, λέει. Μπάχαλο, λέει, θα γινότανε. Φωνές όλη την ώρα, ένταση. Αν ήταν δύο άνθρωποι, δύο νευρικοί άνθρωποι, θα γινόταν αυτό το πράγμα συνέχεια στο σπίτι. Αν ήταν πάλι, λέει, δύο άνθρωποι πάρα πολύ, λέει, ηρεμοί, τότε, λέει, θα κοιμόντουσαν όρθιοι μέσα στο σπίτι. Επομένως, λοιπόν, χρειάζεται, λέει, να είναι λίγο ένας λίγο πιο σπίρτο και άλλος να είναι λίγο, λέει, πιο ήρεμος. Δεν μπορεί, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα άλλο παράδειγμα έφερε. Για φανταστείτε, λέει, και οι δύο στο ζευγάρι να ήταν και οι δύο, λέει, σπάταλοι, να ξοδεύαν χρήματα, δεν θα σταριώνει το σπίτι, λέει, θα χρεοκοπούσε. Ή να ήταν και οι δύο τζιγκούνιδες, πάλι δεν θα πήγαινε μπροστά το σπίτι. Θα ζούσαν μίζερα τα ζευγάρια. Άρα, λοιπόν, να που γιατί η διαφορετικότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και συνεχίζει, γιατί οι άνθρωποι, εντάξει, πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ αυτό, και, λέει, οι μικροδιαφορές, λέει, των χαρακτήρων, λέει, στο συζυγικό ζευγάρι βοηθούν ώστε και η οικογένεια που ετοιμάζεται να κάνουν με τα παιδιά τους να είναι αρμονική. Για παράδειγμα, λέει, το συνέχισε, λέει, στο αυτοκίνητο έχουμε, λέει, γκάζι και φρένο. Υπάρχει λόγος που υπάρχει το γκάζι και το φρένο. Το γκάζι για να προχωρούμε και το φρένο για όταν χρειάζεται κάπως να κόψουμε, λέει, ταχύτητα. Αν είχε, λέει, μόνο φρένο, δεν θα κουνιόταν, λέει, το αμάξι. Αν είχε μόνο γκάζι, θα πήγαινε στον κρεμό, στον κατήφορο, λέει. Θα καταστραφόταν, λοιπόν. Δεν θα είχε νόημα, λέει, κάτι τέτοιο. Επομένως, λοιπόν, στο ανδρόγυνο χρειάζεται, λέει, να υπάρχει, να είναι λίγο πιο σκληρός ο ένας από τον άλλον ή να είναι λίγο πιο ευαίσθητος ο ένας από τον άλλον. Και μάλιστα αυτή η διαφορετικότητα, λέει, του γκάζι και φρένο μέσα στο σπίτι δημιουργεί την αρμονία. Χρειάζεται κάπου να γκαζώνει, ας πούμε, για παράδειγμα, η μητέρα
ή ο πατέρας και να πατάει λίγο φρένο ή η μητέρα ή ο πατέρας, λέει, αντίστοιχα, ώστε να υπάρχει, λέει, ισορροπία. Και το πιο σημαντικό από όλα, φυσικά, που είναι, που κρύβεται, στην ανατροφή των παιδιών. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν και οι δύο γονείς να είναι γκάζι στο παιδί, δηλαδή να, συνέχεια να τον γκαζώνουν, να το φρενάρουν, να τον γκαζώνουν, δηλαδή να του κάνουν παρατηρήσεις, το ένα τάλλο, να του φωνάζουν, να το μαλώνουν όλοι το 24ωρο, να το βάζουν τιμωρίες κτλ. Ή το αντίθετο, να είναι, να μην του λέμε τίποτα, άστο. Το παιδί δεν θα πάρει καμία καλή γραμμή. Θα είναι, ή θα γίνει πολύ νευρικό, ή το παιδί στο τέλος θα γίνει πολύ μαλφακό και πάλι θα φτάσει στα δύο άκρα. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος ότι θα πρέπει σαφώς να μην ξεπερνούνται, λέει, τα όρια σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει να υπάρχουν όρια, λέει, μέσα στην οικογένεια και στην ανατροφή, λέει, των παιδιών. Αλλά χρειάζεται, λέει, αν η μαμά φωνάζει, για παράδειγμα, είναι πιο αυστηρή, χρειάζεται λίγο ο μπαμπάς να είναι λίγο πιο μαλακός. Όχι όμως να πηγαίνει κόντρα σε αυτό που λέει η μητέρα, αλλά κάπως να ισορροπούνται, λέει, τα πράγματα, για να μπορέσει και το παιδί να μεγαλώνει όσο δυνατόν πιο αρμονικά. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε οικογένειες τώρα πια που οι γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά τους, τα έχουν αφήσει τελείως μπροστά σε μία οθόνη, σε ένα κινητό, σε ένα τάμπλετ και δεν ασχολούνται. Και ξαφνικά πάνε σε ένα σχολείο, πάνε στο σχολείο, στην πρώτη τάξη στο σχολείο και δημιουργούν τόσα χιλιάδες προβλήματα μέσα στις σχολικές τάξεις, που όταν έρχεται ο δάσκαλος και καλεί τους γονείς για να τους εκθέσει το πρόβλημα, οι γονείς φυσικά και δεν το παραδέχονται σε καμία περίπτωση, ότι το παιδί τους έχει κάποια ιδιαιτερότητα ή κάποιο πρόβλημα, γιατί προφανώς δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη, ούτε μπορούν να τρέξουν πίσω το χρόνο να καταλάβουν τι έφταξε που το παιδί τους είναι έτσι ατίθασο και νευρικό. Γι' αυτό, λοιπόν, και έλεγε και ο Άγιος ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μέτρο. Και φέρνοντας πάλι ένα ωραίο παράδειγμα για να εξηγήσουν γονείς τι μέτρο, λέει, όταν τρώμε, λέει, κάτι γλυκό, θέλεις μετά να φας, λέει, και κάτι λίγο αλμυρό, για να μην σου μείνει όλη αυτή η γλυκάδα μέσα στο στόμα και τα λοιπά. Θέλεις και κάτι αλμυρό λιγάκι για να κόψει, λέει, την γλύκα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να υπάρχει ισορροπία μέσα στο ζευγάρι. Ούτε το πικρό είναι καλό, ούτε το ξινό είναι καλό, ούτε το πολύ γλυκό είναι καλό. Όλα, λοιπόν, χρειάζονται, λοιπόν, τη σωστή δόση. Ένα πάρα πολύ ωραίο που έλεγε ήταν για το θέμα του το κύριο ουσιαστικό σήμα στα ζευγάρια που φτάνουν να παντρευτούν και μετά από λίγο χωρίζουν, και δυστυχώς τα πολύ τα νέα ζευγάρια, ή πριν φτάσουν να παντρευτούν, είναι το θέμα του σεβασμού. Το να σέβεται ο ένας τον άλλον, να σέβεται ο άντρας τη γυναίκα, η γυναίκα τον άντρα. Και εκεί θα πούμε κάτι πολύ ωραίο, σίγουρα το ξέρετε, ότι όταν ερχόμαστε εδώ στο μυστήριο του γάμου και διαβάζουμε τον Απόστολο, στο κομμάτι εκεί τη τελευταία στροφή που λέμε η γυνή να φοβείται τον άντρα, συνήθως η γυναίκα τις περισσότερες φορές πατάει το πόδι του άντρα. Αλλά η λέξη φόβος σήμαινε σεβασμός. Δεν εννοούσε τη λέξη φόβος, πως την καταλαβαίνουμε εμείς. Σημαίνει η ιδέα γυνή να σέβεται τον άντρα, η γυναίκα να σέβεται τον άντρα. Οπότε, λοιπόν, αν από το πρώτο λεπτό του γάμου του πατάς πόδι, που λέμε, στον άντρα, είναι δύσκολα τα πράγματα στη συνέχεια. Θα πρέπει, λοιπόν, να σέβεται η γυναίκα τον άντρα, αλλά και ο άντρας πρέπει να αγαπάει. Πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του. Και γι' αυτό
το λέμε αυτή την, αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα, ότι θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτός ο σεβασμός. Η αρχή, λέει, σοφίας, φόβος Κυρίου. Δηλαδή, η αρχή της σοφίας είναι ο σεβασμός προς το Θεό. Αν έχουμε και σεβασμό προς το Θεό, έχουμε και σεβασμό μεταξύ μας και αυτός ο σεβασμός μας δημιουργεί κάτι ιερό μέσα μας, κάτι ιερό προσωπικά σε μας και μετέπειτα και στην οικογένειά μας. Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που έχει ανακύψει τα τελευταία χρόνια είναι το θέμα που λέμε πολλές φορές, το θέμα της ισότητας. Ισότητας γυναίκα και άνδρα. Και ο Άγιος έλεγε η ισότητα που ζητούν οι γυναίκες, οι γυναίκες με τους άνδρες, μόνο μέχρι ένα σημείο μπορεί να ισχύσει. Δεν μπορεί η γυναίκα να είναι ίση με τον άνδρα, ούτε ο άνδρας ίσως με τη γυναίκα. Γιατί είναι απλούστατο, πάρα πολύ απλό λόγο. Ας το δούμε και λέει βιολογικά. Ο άνδρας έχει καρδιά, η γυναίκα έχει καρδιά, εγκέφαλο, μάτια, όλοι έχουν ίδια. Όμως ο άνδρας δεν μπορεί να γεννήσει. Δεν μπορεί να φέρει στον κόσμο παιδί. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Έτσι. Η γυναίκα έχει το προνόμιο αυτό, να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Και ο άνδρας βοηθάει στο να μπορέσει να μείνει γυναίκα έγκυος και να φέρει λοιπόν το παιδί. Δεν μπορούμε αυτά να τα αλλάξουμε. Δεν μπορεί να το μεν να πάει στο δε και το δε να πάει στο μεν. Το ξεχνάμε αυτό. Ούτε μία γυναίκα μπορεί, ας πούμε, και κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τις εργασίες και όλα αυτά, δεν μπορεί να τα καταφέρει στο βαθμό που μπορεί να τα καταφέρει ένας άνδρας. Ούτε ένας άνδρας μπορεί να καταφέρει κάποια πράγματα που μπορεί να καταφέρει μία γυναίκα στον ίδιο βαθμό. Επομένως λοιπόν, αυτό και μόνο δημιουργεί θέμα. Οι ψυχές, λέει, έλεγε ο Άγιος, είναι ίδιες, αλλά κάποια πράγματα μας διαφοροποιούν μεταξύ μας και μας κάνουν να καταλάβουν λοιπόν την διαφορετικότητά μας. Και το προεκτείνει λοιπόν αυτό ακριβώς το οποίο λέει ο Άγιος. Τι είναι αυτό που δίνει η γυναίκα και τι είναι αυτό που παίρνει, τι είναι αυτό που δίνει ο άνδρας και τι είναι αυτό που παίρνει, λέει ο άνδρας. Η γυναίκα, λέει, δίνει, λέει, στον άνδρα, λέει, την εμπιστοσύνη, εμπιστεύεται, την αφοσίωση στον άνδρα, την υπακοή στον άνδρα. Ο άνδρας δίνει στη γυναίκα κάτι επίσης πολύ σημαντικό, δίνει τη σιγουριά, δίνει την ασφάλεια που θέλει μια γυναίκα στη ζωή της, την προστασία που θέλει μια γυναίκα. Βλέπετε τι παρατηρούμε το τελευταίο εξάμηνο, που έχουμε φτάσει στο σημείο ο άνδρας να πάει να σκοτώνει τη γυναίκα του. Για ποια προστασία μιλάμε, για ποια σιγουριά, για ποια ασφάλεια όταν φτάνει σε αυτό το σημείο? Γιατί δεν υπάρχει τι, αυτό που είπαμε πριν, δεν υπάρχει ο σεβασμός ο ένας τον άλλον. Και λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο, λέει ο Άγιος. Η γυναίκα είναι η αρχόντισσα του σπιτιού. Τέλος. Αλλά παράλληλα είναι και αυτή που κάνει τις δουλειές, η υπηρέτρια, ας πούμε, η μεγάλη υπηρέτρια. Αλλά είναι η αρχόντισσα του σπιτιού. Και ο άνδρας, λέει, τι είναι? Είναι ο κυβερνήτης του σπιτιού, αλλά και ο χαμάλης. Αυτός που εργάζεται έξω να φέρει τα πράγματα, ώστε να μην λείψει τίποτα λοιπόν στην οικογένεια. Αυτά είναι πολύ σημαντικά να τα καταλάβουν, λέει, τα ζευγάρια, γιατί τότε δίνουν τι, αλληλοπαρηγοριά ο ένας τον άλλο. Διαφορετικά, να τι συμβαίνει και να τη βλέπουμε κάθε τόσο και λιγάκι. Και σε όλα αυτά, βέβαια, σε όλα αυτά βοηθάει πάρα πολύ να κάνουμε, λέει, και τα πνευματικά μας καθήκοντα για να μπορέσουμε να ζήσουμε αρμονικά από την αρχή, λέει, της πορείας μας. Χρειάζεται να βάλουμε και την αγάπη οπωσδήποτε, αλλά και την πνευματική, λέει, αγάπη. Όχι αυτό που είπαμε πριν και θα σας πω στη συνέχεια. Όχι μόνο, λέει, της αρχική,
αγάπη, την κοσμική αγάπη. Και θα δείτε τώρα τι έλεγε ο Άγιος για αυτό το κομμάτι, που είναι φοβερό και συγκλονιστικό πάνω σε αυτό. Αν υπάρχει, λέει, αγάπη, θυσία, λέει, πάντα ο ένας, αλλά αυτή η πνευματική αγάπη έρχεται στη θέση, λέει, του άλλου. Τον καταλαβαίνει, τον πονάει. Όταν υπάρχει, λοιπόν, αγάπη και μακριά, λέει, να βρεθεί ο άλλος, για κάποιο λόγο, για λίγο καιρό, κάνει υπομονή ο άλλος. Ακόμα και η απόσταση, λέει, που τους χωρίζει, η αγάπη, λέει, είναι αυτή, λέει, που τους ενώνει. Και δεν πειράζει, λέει, που υπάρχει αυτή η απόσταση. Προσπαθούν να γεφυρώσουν αυτή την απόσταση με την αγάπη την οποία, λοιπόν, έχουν. Η σαρκική, λέει, αγάπη, αν βάζουμε μόνο μπροστά, λέει, τη σαρκική αγάπη, τους ενώνει, λέει, τους ανθρώπους, λέει, εξωτερικά. Και όταν εμφανιστεί το θέμα, για παράδειγμα, της απόστασης, δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν αυτή την απόσταση. Χωρίζουν, λέει, και χάνονται, λέει, όλα. Όταν υπάρχει όμως αυτή η ακριβή αγάπη, όπως τη λέει, η πνευματική αγάπη, η απόσταση, λοιπόν, τους μπορεί να υπάρχει, αλλά τους συγκρατιώνται και ενώνονται, λέει, περισσότερο. Και ακούστε τώρα αυτό που είπε και θα καταλάβετε τι εννοώ και τι θα σας θυμίσει. Όταν υπάρχει, λέει, μόνο η σαρκική αγάπη, τότε, αν λόγου χάρη, ακούστε τώρα, αυτό το έλεγε, το είχε πει, η γυναίκα μάθει ότι ο σύντροφός της κοίταξε κάποια άλλη. Τότε, αν υπάρχει μόνο σε εκεί και αγάπη, λέει, τότε, λέει, του πετάει, λέει, βιτριόλι και τον τυφλώνει. Φαντάζομαι ότι σας θυμίζει αυτό. Ενώ όταν υπάρχει η αγνή αγάπη, τον πονάει πολύ που έκανε κάτι τέτοιο και τον κοιτάζει με έναν τρόπο πώς θα προσπαθήσει να τον φέρει και πάλι πίσω, εκεί κοντά της. Αυτό είναι ένα μεγαλείο ψυχής. Ζήσαμε αυτό το πράγμα, αυτή την ιστορία. Τη ζήσαμε που ανέφερε ο Άγιος, το ανέφερε τότε, φανταστείτε. Και υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία και με αυτή θα κλείσουμε. Μια πολύ ωραία ιστορία ενός Έλληνα Αμερικάνου που ζούσε στον Καναδά, ευκατάστατος, έτσι, επιστήμονος, ο οποίος επισκέφτηκε τον Άγιο και του λέει, είμαι ορθόδοξος, έτσι είμαι κοντά στο Χριστό και θα σας πω κάτι που μου συνέβη. Γονάτισα μια μέρα, λέει, στο δωμάτιό μου και έκανα προσευχή, πάρα πολύ, λέει, προσευχή, και εκεί που είχα γονατίσει αισθάνθηκα ένα τεράστιο διάπλατο φως μέσα στο δωμάτιο που ήταν σχετικά σκοτεινό. Παντού φως. Δεν ξέρω, λέει, τι ήταν. Ο Άγιος δεν του είπε, βέβαια, ακριβώς τι ήταν. Όμως εξήγησε ότι αυτό το φως ήταν το άκτιστο φως, ήταν η χάρη του Θεού. Γιατί? Και εξήγησε στους ανθρώπους, τους έλεγε αυτή την ιστορία. Αυτός, λέει, ο άνθρωπος, είπαμε, Ελληνοαμερικάνος, ζούσε στον Καναδά, είχε μια γυναίκα. Αυτό ήταν πολύ καλός και η γυναίκα του, λοιπόν, στην αρχή ήταν παντρεμένος, είχε 3 παιδιά. Στην αρχή περνούσαν καλά στην οικογένεια. Μετά όμως η γυναίκα δεν είχε την υπομονή να ασχολείται, λέει, με τα παιδιά και με το σπίτι και ζητούσε στην αρχή να βγαίνει λίγο έξω με τις φίλες της, να περάσει λίγο η ώρα της. Της έκανε το χατήρι ο άντρας της. Έπειτα από ένα διάστημα ήθελε να βγαίνει πιο συχνά χωρίς τον άντρα της, μόνη της, με τις φίλες της. Το δέχτηκε, λοιπόν, και αυτή, το δέχτηκε ο σύζυγος, την κοίταζε ότι άφηνε τα παιδιά, ας πούμε, και έφευγε. Μετά, λίγο αργότερα, του ζητούσε χρήματα να πηγαίνει διακοπές με τις φίλες της.
Λέει και αυτός, για να το θέλει, μπορεί να το έχει ανάγκη. Τις έκανε το χατήρι. Της έδινε λεφτάκι να πάει να κάνει διακοπές. Μετά ζήτησε ξανά ένα χρήματα να κάνει διακοπές μόνη της. Όποιον ήθελε. Στη συνέχεια του ζήτησε και ένα διαμέρισμα. Ακούστε τώρα. Να μένει μόνη της. Και αυτό. Και λέει, τι έκανες? Λέει, τι στο πήρα. Το διαμέρισμα, μήπως και της μιλούσα βέβαια, μήπως και καταλάβει ότι να επιστρέψει πίσω, δεν ξέρω. Μήπως και τη βοηθήσω και τη λυπηθεί ο Θεός. Και μετά, τι έγινε? Μετά λέει, πήρε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και εξαφανίστηκε. Έφυγε. Τον άφησε με τα τρία παιδιά και έφυγε. Και είχα χάσει, λέει, τα ίχνη της. Και κάποια στιγμή, λέει, έμαθα ότι έχει έρθει εδώ στην Ελλάδα και έμενε, δούλευε σε έναν κακό φημό οίκο η γυναίκα αυτή. Και τόσο πολύ λυπήθηκα για το κατάντημά της, λέει αυτό. Γονάτισα πάνω, λέει, στη θλίψη μου. Ήταν η μέρα που γονάτισε εκεί στη θλίψη του. Και τότε, λοιπόν, ήταν που το δωμάτιο γέμισε φως με την παρουσία, λοιπόν, του Χριστού. Και ζήτησα από τον Κύριο, λέει, σε παρακαλώ, λέει, πολύ, Θεέ μου, όπου και αν βρίσκεται, μακάρι να μπορούσα να την βρω, να της μιλήσω. Ακούστε τώρα, μεγαλείο ανθρώπου, για να μην χάσει, λέει, την ψυχή της. Ενώ τόσα και τόσα το τι είχε κάνει, φανταστείτε. Και τότε, λοιπόν, τον πλημμύρισε πραγματικά αυτό το Άγιο Φως. Μπορεί τελικά να μην τη βρήκε ποτέ τη γυναίκα του, μπορεί τελικά ποτέ να μην επέστρεψε πίσω, αλλά εκείνος έλαβε τόσα δώρα από το Θεό και τόση δύναμη και υπομονή να συνεχίσει τη ζωή του για να μεγαλώσει τα τρία του παιδιά. Γι' αυτό έλεγε και ο Άγιος ότι τελικά, βλέπετε, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι λαϊκοί, καλοί, παντού, λέει, στον κόσμο, που εμάς, λέει, τους μοναχούς και τους κληρικούς, τελικά θα έρθουν να μας κρίνουν οι λαϊκοί για αυτή την στάση της ζωής τους. Βλέπετε πόσο σημαντικός, λοιπόν, είναι ο σεβασμός. Βλέπετε τι μπορεί να χαρίσει στους ανθρώπους και στα ζευγάρια, με πρώτο και κύριο την υπομονή που χρειάζεται. Υπομονή, με την υπομονή, λοιπόν, σώζεται η οικογένεια. Αυτά ήθελα να σας να πούμε σήμερα, έτσι, και να κρατήσουμε ο καθένας ό,τι μπορεί, ότι η υπομονή αγιάζει, σώζει όλους, και ο σεβασμός σώζει τις οικογένειες, και να μην μας πολλές φορές στεναχωρεί που η διαφορετικότητα μέσα στο σπίτι υπάρχει. Είδατε τι έλεγε ο Άγιος, γκάζι και φρένο, και με υπομονή όλα χτίζονται. Αυτά από μένα. Αν θέλετε να πείτε, να ρωτήσετε κάτι, ευχαρίστως. Αλλιώς θα σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ωραία. Να είστε καλά.